αναφερόμενοι παιδιά στην ιστορία του πνευματισμού, θα λέγαμε ότι στους Ιουδαίους φαίνεται ότι το γνωστός από τους γύρω ιδωλολατρικούς λαούς. Γι' αυτό εξάλλου και ο Θεός απηγόρευε αυστηρότατα με βαρύ νόμο κάθε περίπτωση ενασχολήσεως με τον πνευματισμό, δηλαδή με την νεκρομαντία, όπως ελέγαμε, την νεκιομαντία των αρχαίων Ελλήνων. Το νέκι έψιλον ύψιλον, νεκιομαντία, νέκης, ο νέκης, λέγαμε την περασμένη φορά, θα πει ο νεκρός. Το πρώτο βιβλίο των βασιλειών, στο 20ο του κεφάλαιο, μας αναφέρει μια πλήρη πνευματιστική συνεδρίαση, παιδιά, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας συγχρόνου πνευματιστικής συνεδριάσεως. Μας κατακλείσει μάλιστα η ακρίβεια της περιγραφής. Έχω εδώ μπροστά μου το Α βασιλείον, από το οποίο μπορώ να σας διαβάσω μερικά. Ο Σαούλ, ο βασιλιάς, ο πρώτος βασιλιάς των Εβραίων, δεν τηρούσε το θέλημα του Θεού, παρότι υπεδείχθη από τον Θεό και χειροθετήθη βασιλεύς από τον προφήτην Σαμουήλ και κριτήν. Ο ίδιος ο Σαμουήλ είναι εκείνος ο οποίος τον κατηγόρησε τον Σαούλ. Η αμαρτία του Σαούλ ήταν ότι είχε αυτονομία. Αυτό είναι το αμαρτημά του. Βέβαια, κατά τα άλλα ήταν πολύ καλός, αλλά είχε αυτονομία. Και η αυτονομία του αυτή τον οδήγησε σε φοβερά πράγματα. Τον οδήγησε ακόμη και σε ανόητες αποφάσεις προς μεγάλη ζημία του λαού του. Τι θα πει η αυτονομία? Του λέει επί παραδείγματι ο Σαμουήλ, θα με περιμένεις για να προσφέρω θυσία εις τον Θεόν. Άργησε ο Σαμουήλ κατά μία ή δύο ημέρες. Και ο Σαούλ, βλέποντας ότι οργεί ο Σαμουήλ, κάνει αυτό στη θυσία. Δηλαδή αυτό που λέμε, το κάνω κάτι μόνος μου, δεν δίνω αναφορά. Είναι πολύ φοβερό πράγμα, παιδιά, η αυτονομία. Είναι το βαρύτερο αμάρτημα που υπάρχει. Ήταν το αμάρτημα των πρωτοπλάστων. Γιατί τάχα πρέπει να ρωτήσω τον Θεό? Γιατί πρέπει τάχα να κάνω αυτό που λέγει ο Θεός? Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Γιατί να ρωτήσω τους γονείς μου? Γιατί να ρωτήσω την πολιτεία? Γιατί να ρωτήσω τον μεγαλύτερό μου? Γιατί να ρωτήσω τον δασκαλό μου? Γιατί? Κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Αυτό λέγεται αυτονομία. Σας το σημειώνω από μικρά παιδιά που είσαστε, νέα παιδιά που είσαστε, να το προσέξετε πάρα πολύ, να το σπάσετε αυτό. Είναι ο πρώτος καρπός του εγωισμού, η αυτονομία. Θα ρωτήσετε, να το κάνω αυτό? Και ούτω καθεξής. Έχετε μια υπόθεση να βγάλετε εις πέρας. Πάρετε ευλογία. Πάρετε από τον πνευματικό σας, πάρετε από τον πατέρα σας, από τη μητέρα σας. Μητέρα μου, πατέρα μου, δώσ' μου την ευθύνη σου, πάω να γράψω εξετάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σπάζω την αυτονομία. Όχι να λέγω, εγώ πάω να δώσω εξετάσεις. Τι θα πήρα, πάρω την ευχή της μάνας μου? Δεν υπάρχει λόγος να πάρω την ευχή της μάνας μου. Αυτό το αμάρτημα είχε ο Σαούλ. Έπεσε έξω. Τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Είναι μεγάλη ιστορία βεβαίως των όσων τώρα αναφέρουμε, αλλά δεν έχουμε καιρό, ότι σε αυτό θα μείνουμε πολύ. Μας ενδιαφέρει μόνο το μεμονωμένο αυτό περιστατικό της λεγόμενης πνευματικής συνεδριάσεως. Τον εγκαταλείπει λοιπόν ο Θεός. Ο Σαούλ έφυγε. Ο Σαμουήλ είχε φύγει και μάλιστα σε λίγο καιρό πέθανε ο Σαμουήλ. Οι Φιλιστέοι κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον των Εβραίων. Τότε ο Σαούλ θέλει να μάθει πώς θα πάει αυτή η πολεμική επιχείρηση. Θα πάει καλά?
και ρωτά τον αρχιερέα, ο οποίος διαμέσου ενός αμφίου, κάτι αντίστοιχο με εκείνο το οποίο εμείς οι κληρικοί μέσα στην εκκλησία πια έχουμε, είναι το επιτραχύλιον, χωρίς το οποίο δεν κάνουμε ουδεμία μυστηριακή πράξη, ουδεμία. Λειτουργούμε, βαφτίζουμε, εξομολογούμε με το επιτραχύλιον. Ένα αντίστοιχο αμφίο υπήρχε εκεί στους Εβραίους, δια του οποίου ο αρχιερεύς ερωτούσε τον Θεόν περί ενός πράγματος εθνικού, θα λέγαμε, περιεχομένου, ενδιαφέροντος κλπ. Ο Θεός δεν απαντάει σε τίποτα. Τίποτα δεν απαντάει. Προφήτης πουθενά κανείς. Αισθάθηκε ρημιά. Απλούστατα, διότι τον είχε εγκαταλείψει ο Θεός, τον Σαούλ. Τότε ο Σαούλ ζητάει από τους υπηρέτες του να του βρουν μία γυναίκα εγγαστρίμηθον. Στους Εβραίους ο πνευματιστής ή η πνευματίστρια λέγεται εγγαστρίμηθος. Είναι της Δευτέρας κλήσεως, από αυτή που δεν μαθαίνετε, καταλήγει σε ως, αρσενικό θηλυκό είναι το ίδιο. Ο ή εγγαστρίμηθος. Τι θα πει αυτό εγγαστρίμηθος? Να αναλύσουμε τη λέξη. Ο ομιλών, το έχον των μύθων, την ομιλία, εγγαστρεί. Δηλαδή, αυτός που βγάζει φωνή από την κοιλιά του, χωρίς να ανοίγει το στόμα του, χωρίς τίποτα να ομιλεί από το στόμα του, να μην βγαίνει η φωνή δηλαδή από τις φωνητικές κορδές και το στόμα, να βγαίνει φωνή από την κοιλιά. Βέβαια, αυτό έχει μία μεμονωμένη, θα λέγαμε, είναι μία μεμονωμένη περίπτωση, αλλά γενικά εγγαστρίμηθος λέγεται ο πνευματιστής, με τη σύγχρονη έννοια της λέξεως. Ζήτησε λοιπόν κάποια γυναίκα εγγαστρίμηθον, πνευματίστρια. Προσέξτε όμως. Οι εντολές του Θεού, η εντολή του Θεού έλεγε ότι δεν θα καταφύγεις ποτέ σε τέτοιες πόρτες. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Ο Σαούλ, που ήταν ο φύλαξ του νόμου του Θεού, ως βασιλιάς που ήταν, είχε διώξει όλους αυτούς τους μάγους, τους πνευματιστάς, εγκαστριμήθους και τα λοιπά. Βέβαια, τους εδίωξε επί ποινή θανάτου. Άρα δεν υπήρχε σε όλη την επικράτειά του κανείς. Βέβαια υπήρχε. Όπως όταν διώκεται το κακό κρύβεται. Βέβαια υπήρχαν. Και ο ταλέπρος αυτός ο βασιλιάς έφτασε στο σημείο να ζητήσει ο ίδιος να του βρουν εγγαστρίμηθο γυναίκα για να την ερωτήσει για την έκβαση της πολεμικής του επιχειρήσεως. Του λένε λοιπόν οι υπηρέτες του ότι υπάρχει μια γυναίκα η οποία απαντά στο θέμα αυτό. Ο Σαούλ, παραμονή της μάχης που θα έδινε στους Φιλιστέους, με τους Φιλιστέους, έβγαλε τα βασιλικά του ρούχα, έβαλε χωρικά, νύχτα, επήρε αυτούς τους αυλικούς και πήγαν στην Αενδόρ, μια τοποθεσία, πόλη Σίτο, για να ζητήσουν τη βοήθεια αυτής της γυναικός. Έρχονται εις αυτή τη γυναίκα και λέγει ο Σαούλ, κοίταξε σε παρακαλώ, θέλω να μου φέρεις στην επιφάνεια κάποιο πρόσωπο, κάποιο πνεύμα που θέλω να το ερωτήσω. Λέει η γυναίκα, καλά, δεν γνωρίζεις ότι ο Σαούλ απαγορεύει την περίπτωση αυτή και ότι κινδυνεύει η ζωή μου? Τότε ο ταλέπορος ο Σαούλ της λέγει ότι σου ορκίζουμε με όρκο ότι δεν θα το μάθει ο Σαούλ και δεν κινδυνεύει η ζωή σου. Αυτή τελικά επίστη. Ετοίμασε ό,τι είχε να ετοιμάσει τα σύνεργά της και έπεσε σε πνευματιστική έκσταση. Αυτό που συμβαίνει στα μέντιου,
τα οποία παθαίνουν μία πνευματιστική έκσταση. Δηλαδή έχουν και δεν έχουν συνείδηση του εαυτού των πολλές φορές. Αυτό ποικίλει βέβαια που σας λέω. Ωστόσο, δηλαδή σε μία κατάσταση που μπορούν πια να έρθουν σε επαφή με τα πνεύματα. Μόλις ήρθε σε επαφή με τα πνεύματα αποκαλύπτουν στην γυναίκα ότι αυτός που σου ζήτησε ό,τι σου ζήτησε είναι ο Σαούλ. Αμέσως έβγαλε κραυγή τρόμου. Ήρθες, του λέγει, να μου παγιδεύσεις τη ζωή μου. Ησύχασε, της λέγει. Μη φοβάσαι. Μόνο θα μου καλέσεις ένα πρόσωπο που θέλω και η ζωή σου δεν κινδυνεύει. Ποιον θέλεις να σου καλέσω? Και είπε, τον Σαμουήλ ανάγαγέμαι. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το ανάγαγέμαι, του ρήματος αναγάγω, θα πει ανεβάζω από κάτω πάνω. Δηλαδή, φέρε μου το πνεύμα του Σαμουήλ από τον τόπο των νεκρών, εκεί που είναι τα πνεύματα των νεκρών ανθρώπων. Και αυτή τι είπε, τι έκανε, τα γνωστά που κάνει ο πνευματισμός, και ρωτάει ο βασιλιάς, τι βλέπεις? Και εκείνη λέγει, θεούς εώρακα αναβαίνοντας εκ της γης. Θεοί θα πει πνεύματα. Βλέπω να ανεβαίνουν πνεύματα από τη γη. Προσέξτε, αυτό το από τη γη έχει σημασία. Σημαστε δε ότι θεωρείτο ότι ο Άδης είναι στη γη. Στα κατάβαθα της γης, ο σκοτεινός Άδης, ότι είναι στη γη. Έτσι επιστεύεται. Τώρα είναι μια παλαιά αυτή η αντίληψη, ωστόσο θα δούμε ότι τα πνεύματα αυτά προσποιούνται βεβαίως, τα πνεύματα των νεκρών ανθρώπων, προσποιούνται, το ξαναλέγω, και ωστόσο όμως έρχονται από την γη. Έρχονται από τη γη. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Και είπεν αυτοί, τι έγνος, πες μου λοιπόν τώρα τι βλέπεις, αφού είπες ότι είδες θεούς να ανεβαίνουν όπως βγαίνουν τα μανιτάρια από τη γη. Πες μου τι βλέπεις, τι συγκεκριμένο βλέπεις. Και αυτή απαντάει, άνδρα όρθιον αναβαίνοντα εκ της γης και ούτως διπλοίδα αναβεβλημένος και έγνω Σαούλ ότι ούτως Σαμουήλ, και έκυψεν επί πρόσωπον αυτού επί την γη και προσεκίνησε αυτό. Τι βλέπεις? Έναν άνδρα, λέγει, ο οποίος είναι ντυμένος με διπλοΐδα, ένα ειδικό παλτό που φορούσε ο Σαμουήλ όταν ζούσε. Θα πει κανένας τώρα, αμέσως, τα πνεύματα είναι ντυμένα, φοράνε ρούχα? Διότι το σώμα με τα ρούχα έμεινε στον τάφο. Τα πνεύματα φοράνε ρούχα, είναι λοιπόν μία εικόνα, είναι μία θα λέγαμε καταδόκηση, καταφαντασία, να το πούμε έτσι. Είναι έργο των πνευμάτων αυτών, που είναι πονηρά πνεύματα. Ένα λοιπόν πνεύμα προσποιείται τον Σαμουήλ. Γι' αυτό και εμφανίζεται με την ενδυμασία που είχε ο Σαμουήλ και με τα χαρακτηριστικά του Σαμουήλ όταν ζούσε. Και λέγει ο Σαμουήλ, ο οποίος ερωτά, λέγει μάλλον, εις τον Σαούλ, τον βασιλέα, διαμέσου της γυναικός, η οποία στέκεται ένα είδος μεσάζοντος, δηλαδή medium, όπως το έλεγα την περασμένη φορά, μεσάζον θα πει, medium θα πει μεσάζον. Δεν είναι ελληνική λέξη, σας εξήγησα την περασμένη φορά. Και λέγει ο Σαμουήλ, ο δίθεν Σαμουήλ, «Η να τι παρινόχλησάς με αναβίνεμε, γιατί με τάραξες, με ενόχλησες και με κάλεσες επάνω να ανεβώ», δηλαδή στην επιφάνεια της γης. Και ο Σαούλ απαντάει, «Θλίβομαι σφόδρα και οι αλόφιλοι πολεμού συνενεμοί και ο Θεός αφέστηκε να πεμού και ούκε
επακήκο έμι έτη και εν χειρί των προφητών και εν της ενυπνής και νυν και κλικά σε γνωρίσε μη τι πίσω. Βρίσκομαι σε μεγάλη στεναχώρια. Οι αλόφιλοι, οι φιλιστέοι με πολεμούν, ο Θεός απεμακρύνθη, δεν με ακούει, κανείς προφήτης δεν μου απαντά, κανένα ενύπνιον όνειρο δεν έρχεται σαν πληροφορία. Τι να κάνω? Σε κάλεσα για να μάθω τι θα γίνει. Και είπε Σαμουήλ, «Ινα τι επερωτάς με, γιατί με ρωτάς?» Και Κύριος αφέστηκε από σου και γέγονε μετά του πλησίον σου. Ο Κύριος, ο Θεός, έφυγε από σένα. Δεν είναι πια μαζί σου ο Θεός. Είναι όμως μετά του πλησίον σου. Και ο πλησίον του Σαούλ, ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ο Δαβίδ, ο οποίος ήδη μυστικά από τον ίδιο τον Σαμουήλ, πριν ο Σαμουήλ πεθάνει κρυφά, είχε χρηστεί νέος βασιλιάς. Και πεποίηκε Κύριόσι, καθώς ελάλησε Κύριος εν χειρί μου, και διαρρήξει Κύριος την βασιλεία σου εκ χειρό σου, και δώσει αυτή το πλησίο σου το Δαβίδ. Ό,τι σούπα θα κάνει ο Θεός τον καιρό που ζούσε. Ο Κύριος λέγει, αυτό το διαρρήξει, διότι διεράγηκε η στολή του Σαμουήλ την ώρα που πήγε να φύγει αφού τον μάλεσε. Ζούσε ακόμη ο Σαμουήλ, τον επέπληξε τον Σαούλ ενώπιον του στρατού του, και τον επέπληξε και πάει να φύγει, και πάει ο Σαούλ να τον πιάσει, να τον κατευνάσει, ξέρω εγώ. Και την ώρα που πήγε να τον πιάσει, τον τράβηξε εκείνος, πήγε να φύγει με ορμή, του σκίσε τη διπλοίδα, την έσκισε. Του λέγει, κοιτάζει τη σχισμένη του διπλοίδα, το παλτό του, και λέει στον Σαούλ, έτσι θα σε σχίσει ο Θεός. Αυτό θα πει και διαρρήξει Κύριος τη βασιλεία σου. Θα τη χάσει τη βασιλεία σου. Τελείωσε, πάει. Και θα την πάρει ο Δαβίδ. Διότι ούκ ήκουσας φωνής Κυρίου, κι ούκ επίησας θυμών οργής αυτού ένα Αμαλίκ. Είναι μια ιστορία γιατί δεν πολέμησε με τους, ή μάλλον γιατί δεν κατέστρεπε τους Αμαλικίτας, να μην το λέγω αυτό. Και παραδώσει Κύριος τον Ισραήλ μετά σου ισχύρας αλλοφύλων, και αύριον σύ και ίσου μετά σου πεσούνται, και την παρεμβολή Ισραήλ δώσει Κύριος ισχύρας αλλοφύλων. Αύριο θα γίνει μάχη, θα χάσεις την μάχη, θα καταστραφεί ο λαός, εσύ θα πεθάνεις και εσύ και τα παιδιά σου θα σκοτωθείτε. Και τότε ο Σαούλ, άμα τ' άκουσε αυτό, ήταν ο πιο ψηλός άνδρας του Ισραήλ και ο πιο ωραίος άνδρας του Ισραήλ, έπεσε χάμω φαρδής πλατής και φοβήθηκε φοβερά. Χάθηκε το όραμα, χάθηκε η όλη αυτή η συνεδρίαση πνευματιστική, δεν μπορούσε να συνέλθει. Εκείνη η γυναίκα μετά επανήλθε στη φυσική της κατάσταση, του δώσε να φάει. Την άλλη μέρα, παιδιά, ο Σαούλ έκανε πόλεμο με τους Φιλιστέους, χάσαν οι Εβραίοι, σκοτώθηκαν πολλοί από τους Εβραίους, εσκοτώθηκε ο Σαούλ, εσκοτώθηκαν και όλα του τα αγόρια. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Θα ρωτήσετε τώρα, και τι είναι όλο αυτό? Ανέβηκε πράγματι ο Σαμουήλ από εκεί? Παιδιά, θα δούμε βέβαια τον χαρακτηρισμό γενικότερα στο τέλος του θέματος περί πνευματισμού, αλλά εκ προημίων λέμε, δεν ήταν ο Σαμουήλ. Αν έπρεπε να κάνουμε κριτική σε αυτό το κείμενο, θα βλέπαμε ότι μόνο ο Σαμουήλ δεν μπορούσε να είναι. Μόνο ο Σαμουήλ. Θα μου πείτε όμως ότι είπε αληθινά πράγματα. Ναι, αληθινά πράγματα. Ναι, αλλά αυτά τα αληθινά πράγματα πού τα ξέρει ο διάβολος? Μα δεν έγιναν κρυφά αυτά τα αληθινά πράγματα. Τα βλέπει ο διάβολος. Δεν είδε τη σκηνή μεταξύ Σαούλ και Σαμουήλ? Δεν άκουσε από το στόμα του Σαμουήλ τι να λέγει στον Σαούλ? Δεν βλέπει τι γίνεται? Δεν βλέπει ότι ο Σαούλ εγκατελείφθη από τον Θεό? Το βλέπει ο διάβολος αυτό. Και βάζει, καταρχάς υποκρίνεται το πνεύμα αυτό. Τι πνεύμα είναι? Πονηρό πνεύμα. Υποκρίνεται τον Σαμουήλ και βάζει στο στόμα δίθεν του Σαμουήλ αυτά τα οποία ακούσατε. Δηλαδή στον πνευματισμό μπορούν να βγουν μερικά πράγματα αληθινά?
Ναι, όχι όλα, όσα ξέρει ο διάβολος. Όχι όλα. Και εκπλήσεται ο άνθρωπος, ώστε μπορούμε να μάθουμε από εκεί. Ναι, αλλά όχι όλα. Ναι, αλλά όχι πάντα. Και η πηγή τι είναι? Είναι δαιμονική. Αποτέλεσμα δε όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Σαούλ κατεστράφει κυριολεκτικά. Και το χειρότερο για αυτόν, ότι επεσφράγισε το τέλος της ζωής του και της βασιλείας του με μία πνευματιστική πράξη, με μία δαιμονική πράξη, που, τι να πει κανείς, παρέβει την εντολή του Θεού, που ο ίδιος ήταν ο θεματοφύλακας των εντολών του Θεού. Αυτή η πνευματιστική συνεδρίαση, και λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση, να σας το εξηγήσω, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά συγκέντρωση κάποιων ανθρώπων, συνεδρίασης, συγκέντρωσης, και επίκλησης πνευμάτων με τη βοήθεια ενός μεσάζοντος, ενός medium. Αυτό λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση. Έχουμε όμως κι άλλα περιστατικά στην Αγία Γραφή. Στην Καινή Διαθήκη, επί παραδείγματι, υπήρχε κάποιος, αναφέρεται στις πράξεις, στο 8ο κεφάλαιο, ότι στη Σαμάρια υπήρχε κάποιος μάγος, ο Ελίμας, φοβερός μάγος αυτός, στον οποίον λέγει, προσήχων πάντες από μικρού έως μεγάλου, λέγοντες, ούτως εστίν η δίδεμις του Θεού η μεγάλη. Λέγαν όλοι, που τον προσέχαν όλοι, ότι αυτός είναι η δίδεμις του Θεού η μεγάλη. Η μεγάλη δίδεμις του Θεού. Από αυτό θα ήθελα να σας πω, θα το πούμε και λίγο πιο κάτω, ότι ο σκοπός που λέμε τα θέματα μας είναι, όταν διαβάζετε στην εφημερίδα κάτι σχετικό, όταν δυστυχέστατα βλέπετε στην τηλεόραση κάτι σχετικό, γιατί έχω ακούσει ότι πολλά τέτοια λέγονται και βάζονται σαν θέματα στην τηλεόραση, να μην μπείτε σε έκπληξη και πείτε τι μπορεί να είναι αυτό και αρχίσετε να σαλεύετε η πίστη σας κλπ. Να έχετε μία γνώση περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό εδώ πέρα λέγει ότι αυτός είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Όχι, θα πείτε, δεν είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη, είναι ο διάβολος. Το ίδιο πράγμα θα πούν και δια των Αντίχριστων, παιδιά, οι άνθρωποι, ότι αυτός είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη, και θα τον προσκυνήσουν. Δηλαδή, και αυτός θα κάνει τέτοια πνευματιστικά πράγματα, ο Αντίχριστος, μαγικά και πνευματιστικά πράγματα θα κάνει. Και τότε θα εκπλαγούν οι άνθρωποι, θα τον εκλάβουν ως Μεσσίαν με θαύματα. Τα θαύματά του θα είναι ψευδοθαύματα και θα είναι μία κακέκτυπη απομίμηση των θαυμάτων του Χριστού. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, θα πρέπει να είμαστε ειδοποιημένοι πάντοτε για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ακόμα, συγγνώμη, ο Ελίμας ήταν στην Κύπρο, ο Σίμων ήταν στην Σαμάρια, με συγχωρείτε, εκ παραδρομής. Στην Σαμάρια ήταν ο Σίμων, ο Ελίμας ήταν στην Κύπρο. Έχουμε και εκεί μια ανάλογη περίπτωση. Στους Φιλίππους της Μακεδονίας έχουμε εκείνη την παιδίσκην, εκείνη την κοπέλα, τη δούλη που είχε πνεύμα πίθωνος, όμως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος. Σημειώσατε δε ότι ο Απόστολος Παύλος έβγαλε το πνεύμα του πίθωνος από την κοπέλα και σταμάτησε να μαντεύεται. Δεν είχε πια την δυνατότητα επικοινωνίας με τα πνεύματα, την έχασε την ιδιότητά της αυτή, που έγινε αυτό αφρομή να φάει και αρκετό ξύλο ο Απόστολος Παύλος και να ρυφθεί στην φυλακή. Σημειώσετε ακόμη ότι όταν ο Σίμων ο μάγος στη Σαμάρια είδε τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος ο διάκονος και μετά είδε τον Απόστολο Πέτρο, ξέρετε, ο Σίμων ο μάγος ευαπτίστηκε. Όταν είδε όμως κατόπιν των Απόστολων Πέτρων και τον Ιωάννη να βάζουν τα χέρια τους επάνω εις τους ανθρώπους που βαφτίστηκαν να παίρνουν πνεύμα Άγιον, πήγε με λεφτά και λέει, πόσα θέλετε να σας δώσω, να κάνω κι εγώ, να πάρω κι εγώ την ίδια δύναμη που έχετε κι εσείς.
Τον κοιτάζει ο Απόστολος Πέτρος και του λέει: «Ιε διαβόλου, εχθρέ του Θεού, σε βλέπω γεμάτο από κακία, στάζεις από κακία, στάζεις από δαιμονισμό. Σου λέγω να μετανοήσεις, μήπως σε συγχωρέσει ο Θεός». Ακούστε, μήπως. Και λέει εκείνος: «Δεηθείτε εσείς για μένα». Αλλά εκεί δεν λέει τίποτα παρακάτω το κείμενο, παρά μόνο από την ιστορία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μετανόησε, παρότι βαπτίστηκε. Θεωρείται ο αρχηγός του γνωστικισμού στο χώρο του χριστιανισμού. Ακόμη μας πληροφορεί η ιστορία ότι είχε πάει στη Ρώμη, έκανε πνευματιστικά φαινόμενα καταπληκτικά, πετούσε στον αέρα, προσπαθούσε να μιμηθεί την ανάληψη του Χριστού και λοιπά και λοιπά. Θα το δούμε αυτό στα πνευματιστικά φαινόμενα. Και ήταν φοβερό μέντιουμ ο Σίμων ο Μάγος, φοβερόν. Αλλά ακόμα σας θυμίζω δύο ονόματα που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του 3,8, τον Ιαννή και τον Ιαμβρή. Αυτοί ήσαν μάγοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι απεμιμούντο κακεκτύπως τα θαύματα, τις πληγές δηλαδή, που έκανε ο Μωυσής εις τον Φαραώ. Είπα κακεκτύπως διότι δεν μπορούσαν να επαναφέρουν εκείνα τα οποία έκανε ο Μωυσής. Κατά τους νεωτέρους χρόνους, παιδιά, επειδή στη Δύση είχε πνεύσει ο άνεμος της αθεΐας και του ηλισμού, παρότι ο πνευματισμός είναι ηλισμός, αλλά δεν τον επίστευαν, έλεγαν, ήσαν δοσμένοι στις θετικές επιστήμες, στον θετικισμό δηλαδή, και στη φιλοσοφία στον θετικισμό. Γι' αυτό το λόγο ο πνευματισμός ελισμονήθη. Προώθηση του νεωτέρου πνευματισμού, τουλάχιστον πάντα στη Δύση, δόθηκε στα 1847 εξ αφορμής μιας αμερικανικής οικογενείας του Ιωάννου Φόξ, με τις τρεις θυγατέρες του. Η μία παντρεύτηκε, αλλά απεδείχθη όμως και εκείνη ότι είχε την ίδια ιδιότητα που είχαν και οι δυο άλλες αδελφές της. Τι δηλαδή συνέβη? Παρετήρησαν αυτές οι δύο κοπέλες, κατόπιν όμως και η τρίτη μπήκε στην όλη υπόθεση, παρετήρησαν ότι κάποιο πνεύμα τους επισκεπτόταν στο σπίτι και τους έκανε ζημιές, μικροζημιές, σαν να θέλει να παίξει μαζί τους. Το ονόμασαν δίχυλον πνεύμα. Το δίχυλο, ξέρετε, ο τράγος, η κατσίκα, έχουνε το πρόβατο, έχουν πόδι που έχει δύο, έτσι, αυτά. Και πολλές φορές ζωγραφίζουμε και τον διάβολο με τραγίσια πόδια και τον λέμε ότι είναι δίχυλος, διότι πολλές φορές ο διάβολος έχει εμφανιστεί με τραγίσια μορφή. Με τραγίσια μορφή. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Άρχισαν να χαριεντίζονται, ενώ στην αρχή είχαν φοβηθεί οι κοπέλες αυτές, μικρές κοπέλες, 12 με 15 χρονών. Άρχισαν να χαριεντίζονται με αυτό, άρχισαν να συνηθίζουν και να παρατηρούν μερικά περίεργα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δόθηκε προώθηση στον πνευματισμό στην Αμερική, που ήδη στα 1852, πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μια πενταετία, μεταφυτεύεται εις την Ευρώπη, εις την Σκωτία και από εκεί στην Ευρώπη ο πνευματισμός. Αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ που και τελειώνει, θα λέγαμε, η ιστορία του πνευματισμού, του αρχαίου και του νεωτέρου πνευματισμού, για να δούμε την ερχομένη φορά, πρώτα ο Θεός, πως ακριβώς ενεφανίστη ο νεότερος πνευματισμός στην Δύση. Θα δούμε ότι ενεφανίστηκε ως τυπτολογικός, ως γραφολογικός, ως εισβολή στην προσωπικότητα, ως βλέπον πνευματισμός. Αλλά αυτά, παιδιά, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την ερχομένη Κυριακή.